Σήμερα σε ένα κατάμεστο γήπεδο, κατά δική μου εκτίμηση, οι φύλαθλοι, οι βονιτσάνοι θα ξεπερνούσαν τουλάχιστον τα 700 με 800 άτομα. Έγινε ένας πολύ μεγάλος αγώνας, άδικος για μας, διότι την προηγούμενη Κυριακή η ομάδα μας είχε κερδίσει 78-75. Η ομάδα των Ενίων έκανε ένσταση και ο αγώνας επαναλήφθηκε. Είναι γεγονός ότι τέτοιες ενέργειες είναι ενέργειες οι οποίες δεν ανεβάζουν το άθλημα. Και από ό,τι βλέπω και το μπάσκετ ακολουθεί τα βήματα του ποδοσφαίρου. Εν πάση περιπτώσει, ο αγώνας έγινε. Τα παιδιά είχαν φοβερό άγχος, αναμενόμενο ήταν αυτό κλπ. Πάρα πολλά, πολύς εκνευρισμός και πρόκληση εκ μέρους των παικτών των Ιωαννίνων. Τώρα λοιπόν πάμε στα Γιάννα, έτσι, συγκεντρωμένοι, να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και πιστεύω ότι η κατάσταση θα κριθεί μέσα εδώ στη Βόνησα στο τρίτο παιχνίδι. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις πρέπει να προσέξουν από εδώ και πέρα. Ήδη το μπάσκετ έχει πάρει τον κατήφορο εδώ και χρόνια. Στο τέλος δεν θα πηγαίνει κανένα παιδί.